Σκέψει για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ζητηθεί η πάυση του Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη γίνονται σύμφωνα με πληροφορίε πάλι στα ανώτατα δόματα τη νομική υπηρεσία. Αυτό τεκμαίρεται και από την χθεσινή γραπτή δήλωση απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη σε ανακοίνωση τη ελεκτική υπηρεσία, στην οποία χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο Γενικό Ελεκτή εκφεύγει των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων, αφήνοντα παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει. Μα εκπλήττει η ανακοίνωση του Γενικού Ελεκτή, ο οποίο για άλλη μια φορά εκφεύγει το συνταγματικό του αρμοδιοτήτων. Τα το οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια επ' αυτής δεν είναι του παρόντο. Οι πληροφορίε για ενδεχόμενο να δρομολογηθούν από πλευρά Γενικού Εισαγγελέα διαδικασιών πάυση του Γενικού Ελεκτή Οδυσσά Μιχαηλίδη προκάλεσαν εκ νέου την αντίδραση τη Ελεκτική Υπηρεσία, η οποία το μεσημέρι προχώρησε στην έκδοση νέα ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντα ποινικά κολάσιμη μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό είναι στη βάση του παντελώ ανυπόστατο. Ο Γενικό Εισαγγελέα δεν έχει τέτοια εξουσία και όποιο κινήσει διαδικασία κατά του Γενικού Ελεγκτή ή μορφή αντιπίνου για τι καταγγελίε που διαβίβασε στην αρχή διαπράττει ο ίδιο ποινικό αδίκημα. Μάλιστα, στην ανακοίνωση αφήνονται εχμέ για προσπάθεια από προσανατολισμού τη κοινή γνώμη από την ουσία του θέματο, η οποία σύμφωνα με την ελεκτική είναι η συμπεριφορά του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Όσοι διαραίουν τέτοιε πληροφορίε γνωρίζουν ότι ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει με βάση το Σύνταγμα αρμοδιότητα να αξιολογήσει κατά πόσο ο τρόπο που ενήργησε ο βοηθό Γενικού Εισαγγελέα είναι αυτό που αρμόζει στο αξίωμά του και αυτή την αξιολόγηση θέλουν να θολώσουν και τελικά να εμποδίσουν. Μετά τι τελευταίε εξελίξει, το ΑΚΕΛΕΠΑ αναφέρει εκ νέου τι προτάσει του για διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της νομικής υπηρεσίας και για όριο θητιών, ενώ υποστηρίζει ότι γενικός και βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι θεσμικά εκτεθειμένοι. Το πόρισμα τη αρχή κατά διαφθορά που αφορά στο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα αφήνει θεσμικά εκτεθειμένο τόσο τον ίδιο όσο και το Γενικό Εισαγγελέα δεδομένου ότι εκπροσωπούν τον ίδιο θεσμό. Είναι δεδομένη σύγκρουση συμφέροντο η περίπτωση αυτή δεδομένη στη σύνδεση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα με του εν λόγω κατηγορούμενου για του οποίου καταχώρησε αναστολή ποινική δίωξη. Όπω και στου χειρισμού τη υπόθεση του Μαύρου Βάν, δεν υπήρχαν συνθήκε αντικειμενική αμεροληψία. Άμεση χαρακτηρίζουν οι οικολόγοι την ανάγκη τερματισμού του ανέλεκτου του Γενικού Εισαγγελέα και τον διαχωρισμό των εξουσιών νομική υπηρεσία εισαγγελέα. Ενώ το Βολτ Κύπρου, με ανακοίνωση, καλεί του επικεφαλεί τη νομική υπηρεσία να αναγνωρίσουν ότι ο θεσμό υπολειτουργεί. Οι τελευταίε εξελίξει με το αποτέλεσμα τη έρευνα τη ανεξάρτητη αρχή κατά τη διαφθορά και την αντιπαράθεση μεταξύ ελεκτική υπηρεσία και εισαγγελία θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για άμεση προώθηση θεσμικών αλλαγών. Ο πρόεδρο Χριστοδουλίδης έχει ευθύνη και υποχρέωση να υλοποιήσει τι προγραμματικέ το του διακήρυξει. Τούτων λεχθέντων, ει ένδειξη ελαχίστου σεβασμού προ τον θεσμό που υπηρετούν, οφείλουν να υποβάλουν άμεσα την παρέτησή του, αποσύροντα κάθε σκιά από τι κρίσιμε αποφάσει που θα λαμβάνονται από εδώ και πέρα.